Περίπου 7 δισεκατομμύρια δόσει του εμβολίου κατά του κορονοϊού έχουν γίνει ήδη σε όλο τον κόσμο και 2,9 δισεκατομμύρια περίπου είναι οι πλήρω εμβολιασμένοι. Και πλέον δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Αυτό δήλωσε ο καθηγητής φαρμακολογία τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη, Αχιλέα Γραβάνη, στο πλαίσιο εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθε το απόγευμα στο θέατρο Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά με θέμα τις εξελίξεις γύρω από τον εμβολιασμό ενάντια στον SARS-CoV-2. Τα εμβόλια αυτά έχουν δοθεί ήδη σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο και πλησιάζουμε να κάνουμε πλήρη εμβολιασμό σε περίπου 2,9 δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε λοιπόν τα εμβόλια αυτά που είναι προφυλακτικά φάρμακα Καλύτερα από οποιοδήποτε φάρμακο. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της ιατρικής χορήγηση ενός οποιοδήποτε φαρμάκου σε τόσο μεγάλες μεγάλο αριθμό πληθυσμού και για χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα, χρόνια προβλήματα, γιατί το ξέρουμε από τα προηγούμενα εμβόλια, τα προηγούμενα εμβόλια δεκαετίας πλέον εμπειρίας κλινικής, αν παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα, το παρουσιάζουν τους πρώτους μήνες. Έχουμε περάσει λοιπόν τους πρώτους μήνες, συμπληρώνουμε ένα χρόνο εμβολιασμού και κατά συνέπεια δεν έχουμε καμία αμφιβολία πλέον μετά από τόσες δόσεις για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των εμβολίων. Από την πλευρά τη, η υπεύθυνη τη Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων, η Ειρήνη Λαγουδάκη, τόνισε ότι ο κόσμο πρέπει να γνωρίζει πω ο κορονοϊό δεν είναι μια απλή γρήπη όπω πολλοί νομίζουν, αλλά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή νόσο. Είναι ένα πολυσυστηματικό ιό. Δηλαδή, αφορά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και όχι μόνο το αναπνευστικό, όπω πολλοί νομίζουν. Αφορά την καρδιά, αφορά το πάγκρεα, αφορά τα αγκία, αφορά τον εγκέφαλο, ε, υπό αυτή την έννοια, ακόμα και τα προβλήματα που μένουν ακόμα και μετά και τα οποία θα τα αναγνωρίσουμε θα τα δούμε σε, σε βάθο χρόνου. Παράλληλα, η κυρία Λαγουδάκη αναφέρθηκε στον αριθμό των νοσηλιών και των θανάτων στο νοσοκομείο Χανίων από την αρχή τη πανδημία. Οι νοσηλευόμενοι είναι γύρω στους, στα 800 άτομα που έχουν νοσηλευτεί στι δύο κλινικέ COVID και στην μονάδα εντατική. Ο αριθμό των θανάτων από του εμβολιασμένου είναι ελάχιστο. Για παράδειγμα, από τα 45 άτομα που πέθαναν από τη μονάδα εντατική, Μόνο ένα άτομο ήταν πλήρω εμβολιασμένο. Αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και βέβαια για άλλη μια φορά έγινε έκκληση για εμβολιασμό αλλά και τήρηση των μέτρων προστασία. Αυτό που θα πρέπει να κάνει το πρώτο για μένα είναι να εμβολιαστεί διότι αυτό θα βοηθήσει τον ίδιο του τον εαυτό και στη συνέχεια να τηρούνται τα μέτρα ατομική προστασία. Από το ΤΕΠ COVID έχουν περάσει, γιατί θα τα παρουσιάσω σήμερα, 18.500 περίπου περιστατικά, τα οποία έχουν εξεταστεί ω ύποπτα και θετικά. Την εκδήλωση διοργάνωσαν σωματεία εργαζομένων των Χανιών. Το δικό μα σωματείο, μαζί με το σωματείο των εργαζομένων του νοσοκομείου, του επισητισμού, τα τρόφιμα ποτά, το σωματείο τη συνδυτική εκπαίδευση, το σωματείο οικοδόμων, και το συνταξιούχο Νίκα διοργανώνουν σήμερα την εκδήλωση ε, για να μπορέσει να ενημερωθεί ο κόσμο. Κάτι που για μα θα έπρεπε να κάνει το κράτο, παρόλα αυτά δεν το κάνει. Ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό ή όχι, εμεί πάντα από την πρώτη στιγμή τη πανδημία απαιτούμε και θέλουμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία στου χώρου δουλειά.